Αλλά αυτό δεν θα μου επιτρέψει ποτέ να βάλω προσωπικούς εγωισμούς ή στόχους πάνω από το καλό της ομάδας. Το διαψεύδω, δεν έπατε σε αυτά τα πράγματα. Και προφανώς, ο γράφος... Είπα ότι δεν θα επέτρεπα ποτέ στον εαυτό μου να κάνει αυτό το πράγμα. Μέσα από, επειδή έχω μια σχέση για δημοσιογράφους, ναι. Όλοι ξέρετε τη σχέση που έχω μαζί σας. Πιστεύω ότι είναι μια σχέση που δεν έχει καμία σχέση, όπως η ίδια ακριβώς ισχύει και με συνδεσμοί με οποιονδήποτε είναι γύρω από τον ΠΑΟ. Αυτό υπηρετεί. Έτσι είναι, δεν αλλάξει ποτέ. Και να σας πω κάτι, συνεχίζω εκεί που τελείωσε η συζήτηση, ότι όσο και να θέλουν κάποιοι να μολύνουν αυτή τη σχέση που υπάρχει εδώ και 15-20 χρόνια, δεν θα γίνει. Δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Ό,τι έχουμε να το πούμε οι δυο μας και τελείως υπηρετούμε κάτι και θα γίνει το συμφέρον. Δεν θα γίνει αυτό. Και στο παρελθόν τσακώσαμε για αυτό. Τι έγινε δηλαδή, δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Ή να υπάρχουν διαφωνίες, σίγουρα θα υπάρχουν διαφωνίες. Αλλά αυτό το πράγμα δεν θα αφήσουμε να μου. Συμφωνώ με τον πλάνο να κάνει πρωταλισμό. Ορίστε. Κάνει πρωταθλητισμό ξανά. Μήπως αυτή την περίπτωση εσωφλείται πιο έντονα την λογική του τίτλου της κατάκτησης κατοικίου. Τι να πούμε ρε παιδιά. Τι να πούμε εγώ ζήσεις τώρα ότι θα πάρουμε το πρωτάθλημα. Δηλαδή πρέπει να είμαστε πολύ λύθοι για να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Όταν κάποιοι που βάζουν στην αρχή λένε ανάλογα με τα μπάτζετ και οτιδήποτε άλλο, είναι και πόσοι ομάδες και δίνουν αυτό θα πάρει, είναι φαβορή, αυτός δεν είναι φαβορή. Προσπαθούμε να κάνουμε κάτι για την ομάδα και βγαίνουμε και λέμε ότι θα κάνουμε πρωταθλητισμό. Πρωταθλητισμό θα κάνουμε όμως, θα προσπαθήσουμε. Είμαστε ωραία, μια χαρά, είναι ποδόσφαιρο. Αυτό που πρέπει να διατηρήσουμε εμείς και θα το κάνουμε μέχρι εκεί που δεν πάει είναι να έχουμε την μπάλα χαμηλά. Δεν μπορούμε να πάρουμε το πρωτάθλημα αυτή τη στιγμή να πούμε ότι κατεβαίνουμε στο γήπεδο, κατεβαίνουμε στην αρχή της χρονιάς και θα πάρω το πρωτάθλημα. Αυτό θα το πεις όταν έχεις τις σταθερές, όταν έχεις τα φόντα για να το διεκδικήσεις επίσης όριστα. Οι διοικητικοί ηγέτες του ΠΑΟΚ αναφέρθηκαν και στο δεχόμενο επιστροφής του Δημήτρη Σαλπικίδη στην Τούμπα. Μιλάμε για ένα ποδοσφαιριστή που είναι ποδοσφαιριστής μιας. Σε ό,τι αφορά το θέμα του Σαλπικίδη, νομίζω ότι προκάλεσε μια μεγάλη ψύχηση ή διαχωρίστηκε, ας πούμε, οι φιλαθλοί μας. Αυτή τη στιγμή βλέπω ότι έχουν ηρεμήσει τα πράγματα και θα ήθελα να συνεχιστεί αυτή η ηρεμία, γιατί η διοίκηση θα πάρει την απόφαση, είναι μια δύσκολη απόφαση, την οποία ακόμη και ο πιο φανατικός οπαδός, αν ήταν στη θέση του Θόδωρου Ζαγοράκη αυτή τη στιγμή, θα καθόταν και θα το σκεφτόταν πριν πει τον ναι ή όχι. Εξαρτάται από τη διοίκηση, έχει φτάσει δηλαδή να εξαρτάται από τη διοίκηση και όχι από το συγκεκριμένο προσωπικό. Παιδιά, όταν έρθει η ώρα, να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, ήδη ανανέωσαν τους δύο παίκτες. Και πιστεύω σε αυτό ότι όντως είναι ώρα να πούμε για κάποιες μεταγραφές που είναι να κάνουμε. Έτσι. Μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή που είναι ποδοσφαιριστής μιας αντίπαλης ομάδος. Ακριβώς. Δηλαδή, δεν κατάλαβα την επιμονή για αυτό το πράγμα. Εμείς κοιτάζουμε την ομάδα μας, γίνανε δύο ανανεώσεις, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε συζητήσεις με κάποιους άλλους, προπονητή. Τι δηλαδή, να αρχίσουμε κάποια πράγματα, με τον Ατρό, με τον Αθηνό παίζουμε το Σάββατο. Να κάνουμε ένα μικρό συμπέρασμα, δηλαδή ότι αν το θέμα έχει φτάσει ώστε η διοίκηση του να αποφασίσει. Ποιος θα αποφασίσει, ρε παιδιά. Ορίστε. Καταρχήν ο ίδιος ο προσωπικός.
Άσχετο το ένα μετά. Αν έρθει και αν έρθει τώρα να συζητήσουμε, ποιο θα αποφασίσει. Αν φωνάξουμε τον περιβάλλον κάτω, δεν γίνεται. Πώ θα γίνει. Μια τελευταία δηλώσει είχατε πει ότι αν νιώθω ότι βιθάζω το κόσμο, ναι, θα φύγω. Στο παιδί μου του Πανιώνα, ναι, ήταν υπόλοιπα να υπέρ του Δημήτρη Τσαρπηγίνη και αν που δεν φώναζα. Αυτό θα δικά μου το μάτι είναι επιφρασμό. Γι' αυτό έγινε και αυτή η συμπεριφορά. Όλοι, για να κλείσουμε έτσι, γιατί το έχουμε απλώς πάρα πολύ το θέμα, γιατί δεν υπάρχει λόγος. Όντως δεν υπάρχει, γιατί δεν υπάρχει και θέμα, έτσι. Δεν υπάρχει θέμα για την αιμονή σας. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, όλοι, όσο εμείς, ο κόσμος, όσο ακόμα και εσείς, ένα κοινό συμφέρον, ένα πράγμα θέλουμε. Να πάει και ο ΠΑΟΚ. Να πάει και ο ΠΑΟΚ. Από εκεί και πέρα, με τρόπο, ξέρουμε, αναπτύσσουμε όλοι τον ίδιο. Πώς για κάτι. Να τα παρουσιάσουν διαφορετικά τα πράγματα. Αναπνέουμε τον ίδιο αέρα. Το θέμα της άψης, γιατί στην προηγούμενη άψη που είχε γίνει πριν από ένα χρόνο, υπήρχε ένα σοβαρό πρόβλημα, σοβαρότατο, στους τους Γερμανία, η Αυστραλία και πάλι λίγοντας, οι οποίοι δεν είχαν τη δυνατότητα, δεν είχαν τη διάθεση να συνεισφέρουν. Η συνεργασία, όπως αντιλαμβάνομαι και όπως διαβάζω και όπως βλέπω, είναι με την ίδια. Την επιθυμία των ανθρώπων αυτών του εξωτερικού να συνεισφέρουν μέσα στα αγρά. Να πω. Γίνανε προσπάθειες, γίνανε συζητήσεις με όλες τις τράπεζες. Και κυρίως έγιναν συζητήσεις με την Εθνική Τράπεζα, η οποία ξέρετε ότι έχει υποκαταστήματα σε μέρη που ζουν οι Έλληνες. Δυστυχώς δεν είναι δυνατό με την Εθνική, που εμείς αυτό θέλαμε. Συνεργαστή Μαρφίν, από εκεί πέρα, γιατί ήταν η τράπεζα που έδειξε το ενδιαφέρον, ήταν η τράπεζα με την οποία κλείσαμε συμφωνία, γιατί ξέρω ότι δεν είναι μόνο μία αύξηση, είναι συνεχόμενες με το καλύτερο οικονομικό όφελος για τον ΠΑΟΚ και τη μεγαλύτερη δυνατότητα για το φίλο. Και πέρα, καταλαβαίνω ότι είναι μία διαδικασία της αύξησης για τους Έλληνες του εξωτερικού. Γι' αυτό το λόγο, επειδή λόγω ότι είναι λίγο μικρή διάρκεια η αύξηση, την επόμενη εβδομάδα θα βρεθεί στη Γερμανία. Όπου σε συνεργασία με τους συνδέσμους της Γερμανίας θα μπορέσουν να γίνουν και να πούνε πολύ περισσότερα πράγματα και στον κόσμο εκεί πέρα. Θέλω να ρωτήσω αν μία από τις αιτίες που σας έδωσε στην παρέτηση ήταν και οι πιέσεις του Ηλία του Βαγγελίου. Να πάτε προ... Καμία σχέση. Δεν είναι πιστεύει. Αυτά είναι πράγματα τα οποία έχουν συζητηθεί, παιδιά, και δεν ξέρω τόσο καλά το τι έχει γίνει, τι υπάρχει, την κατά σας μιλάω, συζητήσει τον Ηλία, πιστεύει κάποια πράγματα, ένας πολύ. Είναι να γίνει κάποιος και θέλει να κάνει αιρετή διοίκησης, έρχεται να κάνει. Εμείς αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Τι να σας πω. Ας απαντήσει ο Ηλίας που είναι και γνώστης του θέματος. Να δώσω κάποιες διευκρινήσεις εγώ, περισσότερο για το θέμα του κυρίου Παντελιάδη. Όπως ξέρουμε όλοι μας, ο κύριος Παντελιάδης, την περίοδο της διοικήσεως Μπατατούδη, αν δεν απατώμε, στην ΠΑΕ σίγουρα και στο τμήμα μπάσκετ και στην ΠΑΕ και στην ΚΑΕ, ήταν διευθύνων σύμβουλος. Με αποτέλεσμα, ο σύμβουλος να πάρει επάνω του όλα τα χρέη που αφορούσαν την ΠΑΕ και την ΚΑΕ. Στην ΚΑΕ, με τον νόμο της ειδικής εκαθάρισης, ξέρουμε όλοι ότι έχουν απαλληφθεί από τα χρέη και έχουν μείνει στην καθέρα τα χρέη της σαν σύμβουλος την εποχή. Σαν διοίκηση, επισήμως, του έχουμε πει ότι έχει τη στήριξή μας σε ότι για να λυθεί το πρόβλημά του. Από εκεί και πέρα, δεν νομίζω ότι το πρόβλημα του κυρίου Παντελιάδη το λύνει με το να... Είναι βέβαιο. Είναι το πρόβλημα του κυρίου Παντελιάδη κυβαρίζοντας ο ΠΑΟΚ μία επόμενη
διοίκηση. Το πρόβλημα του κυρίου Παντελιάδη είναι συνδεδεμένο με το πρόβλημα του ΠΑΟΚ. Μόλις ο ΠΑΟΚ βρεθεί σε μια οποιαδήποτε ρύθμιση για τη ρύθμιση των χρεών, τότε και ο κύριος Παντελιάδης δεν θα απαλλαγεί, θα μπορεί να πάρει φορολογική ενημερότητα. Δυστυχώς ή ευτυχώς για τον ίδιο θα τον ακολουθήσει.